Έλα στο μάτι. Λοιπόν, λοιπόν, πες το θέμα. Δεν είναι καλά σήμερα, Γιώργο. Πες το θέμα. Μα δεν μαθαίνεις. Μην την πιέζει σήμερα. Εν άλλες μέρες υπάρχει. Τόνια Σωτηροπούλου, το άνοιξε πάλι το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το στόμα. Καλά, πας καλά. Πήγε στη Χριστίνα Λαμπύρη. Πας καλά. Το ρημάδι. Ότι πάω καλά. Στην Τόνια. Ναι, αλλά το θέμα είναι. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Λοιπόν, η Τόνια τι λέει στην εκπομπή τη Λαμπύρη? Excellent. Καριέρα ή μεγάλο έρωτα? Τι? Πρώτα απ' όλα αυτή η κοπέλα είναι τόσο γλυκιά. Αλίμονο. Και με τόσε επιτυχίε που πολλέ. Απιστία ή ανία, παιδιά. Τι λέει η Τόνια Σωτηροπούλου? Για να δούμε. Ναι. Τι ρόλο έρωτα για σένα, μέχρι πού θα φτάνει, τι θα θυσίαζε για τον έρωτα? Νομίζω ότι αν φτάσει σε ένα σημείο ο σύντροφό σου να σου ζητήσει να θυσιάσει κάτι από σένα για αυτόν, τον αξίζει ουσιαστικά να ειρματού. Στον έρωτα δεν θεωρώ ότι κάνουμε απαραίτητα θυσίες. Ίσως κάποιες φορές να συμβιβαζόμαστε με κάποια πράγματα. Μεγάλος έρωτας ή μεγάλη καριέρα? Θα σε δυσκολεύω, το ξέρω. Μεγάλη καριέρα. Απιστία ή ανία? Απιστία. Επώδυνος χωρισμός ή ανεκπλήρωτος έρωτας? Επώδυνος χωρισμός. Μέρα ή νύχτα? Νύχτα. Γιατί? Γιατί όλα είναι πιο εύκολα. Μιλάει αργά. Γιατί μιλάει αργά. Είναι τόσο όμορφη και μιλάει τόσο άψυχα. Γιατί η νοχελικότητά της. Μέρα ή νύχτα. Έχει ένα σοξουαλισμό. Απιστία ή ανία? Έρωτα ή ανία? Αυτή τι είναι το απιστία? Κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο νοχελικοί που σου βγάζουν κάτι. Εσένα δηλαδή σου αρέσει αυτό το τρόπο που μιλάει τόνια? Σου βγάζουν, είναι ερωτικό. Γιατί φέρετε για δύο και μεταζούμε. Ένα άντρα τι προτιμάει? Να έχει μια γυναίκα που μέσα στην τζίτα. Σταμάτη. Εγώ δεν είμαι στο σπίτι έτσι. Είμαι η γυναίκα. Πώ είστε εσά, σα είναι κοντούλα. Είναι κοντούλα με τον άντρα. Άλλο η δουλειά, άλλο άντρα. Παίρνει κάποια μετά. Μπερδεύεστε. Το θέμα είναι πώ είστε στο κρεβάτι έξω. Ακριβώ. Ο τόνο. Άλλο παιδιά.